Έρχεται της Μακεδονίας Απόστολο Τσιτσικώστα για τη φιλοξενία του. Υποδέχτηκε την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιστή Κυβέρνηση και εμένα προσωπικά σήμερα. Αναφέρθηκε ήδη ο Περιφερειάρχης στις υπηρεσίες που θα ανακοινώσουμε από κοινού το επόμενο διάστημα. Ήδη αναφέρθηκε σε μία, στον προγραμματισμό των εξετάσεων θεωρητικών και πρακτικών οδήγησης, που ξεκινάει από εδώ, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και ο στόχος μας είναι εν τέλει να κλιμακωθεί σε όλη την Ελλάδα. Αλλά θα έλεγα, αντιχώντας το ίδιο πνεύμα, γιατί μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, εξυπηρέτηση του πολίτη, απλούστευση διαδικασιών, διευκόλυνση. Θα έχουμε πολλές υπηρεσίες του κοινού να ανακοινώσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτή είναι μόνο η αρχή, η πρώτη υπηρεσία που αναφέρθηκε. Και νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες αυτές τις υπηρεσίες να τις ανακοινώσουμε από εδώ. Άλλωστε, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφερειάρχα, όπως ξέρετε, εκπροσωπείται στο Υπουργείο σε ανώτατο επίπεδο από τον κύριο Γιωργαντά, τυπικής. Και σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρατε και με την περίπτωση του ΕΚΟΜΕ, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε πολλές παραγωγές ευρύτερα στη χώρα, φυσικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αναφερθήκατε σε μια καλή είδηση που θα έχουμε το επόμενο διάστημα που αφορά την Περιφέρεια, αλλά έχουμε δει και πάρα πολλά άλλα πράγματα, πάρα πολλές άλλες αντίστοιχες παραγωγές να λαμβάνουν χώρα και εδώ και σε όλη την Ελλάδα. Αυτός, αν θέλετε, είναι ένας χώρος φυσικός για τη χώρα μας. Η χώρα μας είναι ένα φυσικό κινηματογραφικό στούντιο και νομίζω ότι ειδικά εδώ, ειδικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αυτό μπορεί να γίνει όλο ένα και πιο ξεκάθαρο.